Τη δραματική υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών καταγγέλουν οι μηχανικοί που εργάζονται σε φορείς του δημοσίου, χωρίς να μπορούν να παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες για την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων που καλούνται να σχεδιάσουν και να εποπτεύσουν. Θέλουμε να φωνάξουμε λοιπόν με αφορμή αυτή τη μέρα ένα δυνατό φτάνει πια, γιατί τελικά ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε αυτή την ημέρα είναι με διαρκείς αγώνες για οτιδήποτε αφορά ένα καλύτερο αύριο για όλη την κοινωνία. Η κατάσταση στις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης είναι απόλυτα χαρακτηριστική. Η υπηρεσία του Καστελίου διαθέτει έναν και μόνο μηχανικό. Την ίδια στιγμή η πολεοδομία του Ηρακλείου σε ένα πολεοδομικό συγκρότημα με περίπου 180.000 κατοίκους την προηγούμενη δεκαετία απασχολούσε 50 μηχανικούς, ενώ σήμερα μόλις 24, λιγότερους και από τους μισούς. Είναι απαραίτητα για την ποιότητα ζωής, αλλά και οι επενδύσεις οι οποίες προφανώς δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε τέλμα και ιδιαίτερα θα αναφερθώ στις υπηρεσίες δόμησης και στα σχέδια πόλεως που ταλανίζονται και εδώ στο Δήμο Ηρακλείου επί δεκαετίες στα συρτάρια, το οποίο δεν μπορούν να προχωρήσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών είναι η ΔΟΜ Καστελίου που έχει ένα υπάλληλο και εδώ η υπηρεσία της ένα υπάλληλο και μάλιστα έναν υπάλληλο μηχανικό και η υπηρεσία δόμησης εδώ του Ηρακλείου που πριν από 10 χρόνια περίπου είχε πλέον των 50 μηχανικών, σήμερα έχει μόλις 24 μηχανικούς. Οι μηχανικοί της Ανατολικής Κρήτης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πολεοδομία του Ηρακλείου, εκπέμποντας κραυγή αγωνίας για την κατάσταση που επικρατεί. Πριν από 10 χρόνια, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών ήταν τριπλάσιος από αυτόν που είναι σήμερα και οι αρμοδιότητες είναι οι ίδιες ή ακόμα και περισσότερες. Γίνονται συνεχώς αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων. Οι προσλήψεις που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια έχουν υλοποιηθεί μόνο κατά το ίμιση, διότι το υπόλοιπο ίμιση είτε δεν έχουν παρουσιαστεί καθόλου, είναι διοριστέντες, είτε παρουσιάστηκαν αλλά είδαν τις πενιχρές αποδοχές και τις πολύ άσχημες συνθήκες εργασίας και παραιτήθηκαν. Στο πλευρό των μηχανικών βρέθηκαν τόσο ο νέος δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, όσο και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλης Συντυχάκης. Ο κύριος Καλοκαιρινός αναγνώρισε τις τεράστιες αδυναμίες που υπάρχουν στη λειτουργία των επίμαχων υπηρεσιών και όπως ανέφερε στο νέο οργανόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου, αναμένεται να υπάρξει προσπάθεια για την ενδυνάμωση και την ενίσχυσή τους με προσωπικό. Και αφορά εξίσου και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό τον Δήμο Ηρακλείου. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στην πολεοδομία που σε ένα βάθος περίπου 12 ετών έχει χάσει το 60% του προσωπικού της, του επιστημονικού, ενώ το αντικείμενό της και αυξάνεται και γίνεται πολύ πιο πολύπλοκο. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το αντικείμενο αυτό για ένα Δήμο σαν τον Δήμο Ηρακλείου. Οι μηχανικοί συμμετείχαν παράλληλα στην 24ωρη απεργία που είχε κήρυξει εμδιδάς.